Δεν ξέχασαν ούτε ένα πόμολο, ούτε μια κλειδαριά, αλλά ξέχασαν να κατασκευάσουν ένα ολόκληρο κτίριο, αυτό του ενδευκτηρίου, στις φυλακές του Νικηφόρου της Δράμας, όπως υπογραμμίζει ο πρώην δήμαρχος Δράμας και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Θωμάς Μαργαρίτης. Εδώ έχουμε μια τραγική και γελία εξέλιξη. Να μην κατασκευαστεί ένα κτίριο σε ένα συγκρότημα το οποίο για να λειτουργήσει επιβάλλεται να υπάρχει αυτό το κτίριο. Οι φυλακές δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ενδευκτήριο, το καταλαβαίνετε. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεχτεί να μην υπάρχει ενδευκτήριο σε σοφρονιστικό κατάστημα? Εκεί δεν θα είναι ζώα που θα είναι κλεισμένα μονίμως σε ένα κέλι 3x3. Ο κύριος Μαργαρίτης κάνει λόγο για εμπεγμό της δραμηνής κοινωνίας. Αυτή η εξέλιξη, η οποία είναι, συνέβη στη Δράμα σε σχέση με το σοφρονιστικό κατάστημα, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Κάποιοι έχουν μπερδέψει το γελίο με το μεγαλείο εδώ. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος έφταιγε. Εκφράζοντας την αγωνία ενός ανθρώπου ο οποίος αγωνίστηκε για αυτό το έργο, αλλά εκφράζοντας και την αγωνία του κόσμου που περίμενε να υλοποιηθεί, έχω να πω να βρουν άμεση λύση. Να βγουν να πούν καθαρά την αλήθεια και να βάλουν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και του υπολοιπωμένου έργου, να προκηρυχθούν άμεσα. Άμεσα από τον ΑΣΕΠ η πρόσληψη των θέσεων για να λειτουργήσει επιτέλους αυτό το ταλέπορο έργο, το γεφύρι της Σάρτας. Όπως υπογραμμίζει ο πρώην δήμαρχος Δράμας, ήδη αυτή την περίοδο θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την πρόσληψη σοφρονιστικών υπαλλήλων και διοικητικού προσωπικού. Αλλά κάτι τέτοιο είναι αδύνατο από τη στιγμή που η φυλακή στο Νικηφόρο της Δράμας, η κατασκευή της οποίας κράτησε 14 ολόκληρα χρόνια, δεν έχει ενδευκτήριο και, όπως σημειώνει ο κ. Μαργαρίτης, είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Και το θέμα αυτό της μη κατασκευής απεκρύβηκε από τον κ. Φυτράκη, ο οποίος έκανε τις γνωστές δηλώσεις ότι επίκειται η πρόσληψη σοφρονιστικών υπαλλήλων δια της κίνησης της διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ. Γιατί απέκρυψαν, κύριε Καστόρη, την αλήθεια? Η άποψή μου είναι ότι προσπάθησαν να δημιουργήσουν πολιτικές ομοιρίες σε γονείς και παιδιά που δεν απασχολούνται, ότι ίσως θα μπορέσουν να προσληφθούν μέσω του διαγωνισμού που θα γίνει και έτσι να εξασφαλίζουν σταυρούς. Απέκρυψαν όμως ότι δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Διότι αυτό το κτίριο, αν υπάρχουν χρήματα, θα αργήσει πολλά χρόνια να κατασκευαστεί. Μάλιστα, ο κύριος Μαργαρίτης υπογραμμίζει πως θα πρέπει πολλές φορές να βλέπουμε και πίσω από τα συμβάντα έτσι όπως παρουσιάζονται, θέλοντας να πει μεταξύ άλλων ότι η παράληψη αυτή συνέβη διότι κάποιοι δεν θέλουν ποτέ να λειτουργήσει το σοφρονιστικό κατάστημα στο Νικηφόρο της Δράμας. Πιστεύω απόλυτα ότι οι φυλακές είναι ένα εργοστάσιο χωρίς φουγάρο, όπου θα δημιουργηθεί μια κομμόπολη 2.000 και πλέον κατοίκων και είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο. Άλλες περιοχές ζουν μόνο από τις φυλακές. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούσα την εξέλιξη και μου προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Φυτράκης ήρθε χωρίς να ενημερώσει κανέναν και δήλωσε πράγματα που ξέραμε. Αυτό με πονήρεψε. Διότι στη διαδρομή των 14 χρόνων και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις έμαθα να είμαι υποψιασμένος. Έτσι λοιπόν, με κάποια τηλέφωνα από φίλους που είχα, που εξέφραξα έτσι αυτό το οποίο υποψιάστηκα, λέω κάτι συμβαίνει κάτι, και μου είπαν ότι ξεχάστηκε να κατασκευαστεί το ενδευκτήριο των φυλακών.